Κλείνουμε σήμερα με τον εξαιρετικό κύριο Μάρκο Τρούλη, καθηγητή τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο ΕΚΠΑ και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Καλημέρα, κύριε Τρούλη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή εβδομάδα. Επίσης, κύριε Τρούλη, θέλω λίγο σήμερα, επειδή έχετε και μια, πώς να το πω, ειδίκευση πάνω στα ζητήματα του Καυκάσου, να ρωτήσω πόσο επηρεάζει η σύγκρουση στην Ουκρανία τα ζητήματα του Καυκάσου και πόσο μοχλεύονται από την Τουρκία. Ξεκινάω ανάποδα δηλαδή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν κομιζογλάφκα σε Αθήνα να πω ότι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας κινείται προς όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Αυτό το αίτιο, αυτή η ανεξάρτητη μεταβλητή, όπως τη λέμε με επιστημονικούς όρους, που κινεί τα ανήματα και κινεί την κατάσταση προς μια ανακατανομή ισχύως. Είναι επίσης ο κοινός παρονομαστής και στα ζητήματα του Καυκάσου, αλλά βλέπουμε ότι έχει και έναν ιδιαίτερα παρεμβατικό ρόλο, διαμορφωτικό, και στα ζητήματα της Ουκρανίας. Σίγουρα συνδέονται γενικότερα με τη θέση που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να απονείμουν στη Ρωσία, στο ευρασιατικό, αν θέλετε, στην ευρασιατική γεωγραφία, και επίσης σχετίζονται και με την ανοιχτή εντός πολλών εισαγωγικών διαπραγμάτευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας για τη θέση και τη μοίρα της Άγκυρας υπό το φως, αν θέλετε, και των αναθεωρητικών της τάσεων στη νέα διεθνή πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η νέα διεθνή πραγματικότητα? Είναι η πραγματικότητα της ανάδυσης της Κίνας, της μετακύλησης του στρατηγικού βάρους των Ηνωμένων Πολιτειών, του επιχειρησιακού βάρους, όχι του ενδιαφέροντος, προς Ανατολάς, και η αναζήτηση, αν θέλετε, περιφερειακών τοποτηρητών στη Δυτική Ευρώπη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, οι οποίοι θα κάνουν τη δουλειά αντί για την Ουάσιγκτον. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί που συνδέει ζητήματα που αφορούν και την Ουκρανία και του Καυκάσου. Είδαμε μάλιστα πρόσφατα όλη αυτή η στρατηγική της Τουρκίας που αφορά και τον Καύκασο να έρχεται και να κουμπώνει εντός εισαγωγικών με μια στρατηγική δεκαετιών που αφορά την αύξηση της επιρροής της στο Αζερβαϊτζάν. Ο ίδιος ο Αλίγεφ βγήκε προχθές και ταυτίστηκε, αν θέλετε, με τις τουρκικές θέσεις σε μια σειρά ζητημάτων. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το επισκέφθηκε ο κύριος Στεπανιάν, ένας Αρμένιος καθηγητής, ιστορικός, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, όταν τελείωσε το ιστορικό κομμάτι και η παράθεση όλων των του ιστορικού πλαισίου, όταν ρωτήθηκε από τον κύριο Μάζη χαρακτηριστικά ποια είναι η θέση της Αρμενίας σήμερα και πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις της με τη Δύση, ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που μας είπε είναι ότι έχει να κάνει με το πόσο κοντά είναι η Τουρκία στη Δύση. Όσο δηλαδή η Δύση έρχεται και παρουσιάζεται, εμφανίζεται στον Καύκασο δια της Τουρκίας, τόσο η Αρμενία οθείται στην αγκαλιά της Ρωσίας. Και το αντίστροφο. Όσο η Τουρκία συγκρούεται με τη Δύση και πάει να παίξει έναν ρόλο πιο αυτόνομο και πιο αντιθετικό προς τη Δύση, τόσο υπάρχουν πεδία συνεννόησης της Αρμενίας με τη Δύση. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, αν θέλετε, των αντισυσπηρώσεων που δημιουργεί αυτός ο νεοοθωμανισμός και στη Μέση Ανατολή και στον Καύκασο και σε άλλες περιοχές της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Και νομίζω ότι είναι και ένα πεδίο, αν θέλετε, ευκαιριών για τα κράτη τα οποία φύγονται από αυτόν τον αναθεωρητισμό, προκειμένου να συγκροτήσουν τις κατάλληλες συμμαχίες, οι οποίες εν τέλει έχουν σκοπό τη σταθεροποίηση. Επειδή είπατε, και μου άρεσε η έκφραση, ότι είναι σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση η Τουρκία με τη Δύση, δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να δούμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που είναι μια κανονικότατη εισβολή μέχρι και ισοπαίδωση χωριών
και στο βόρειο τμήμα της Συρίας που είναι το κουρδικό στοιχείο και στο Ιράκ, αλλά κυρίως στη Συρία. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να το δούμε. Ακριβώς. Και μάλιστα στην περίπτωση της Συρίας έρχεται και παρεμβαίνει και ο παράγοντας Ρωσία, έτσι, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι. Είναι μια... Τώρα το παρεμβαίνει, κύριε Τρούλη, με συγχωρείτε, κλείσαν τον εναέριο χώρο. Την ανάλυσή μας. Ναι, το κατάλαβα. Ανοίξαν τον εναέριο χώρο, περάσαν οι Τούρκοι, συνεννοηθήκαν και με τους Αμερικανούς, τη ζημιά την κάνουν πάντως. Είναι αυτή η διαπραγμάτευση που λέγαμε και νωρίτερα. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι τόσο η Ρωσία, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ως μια κοινή προτεραιότητα στη Συρία να μην ξαναπροκύψει, να μην ξαναενδυναμωθεί ο ΙΣΙΣ, το Ισλαμικό Κράτος. Σε αυτό το παίγνιο σημαντικό ρόλο παίζουν οι Κούρδοι. Άρα οι Κούρδοι δεν πρέπει να εξαγγειλωθούν εντός εισαγωγικών, να εκμηδενιστούν στρατηγικά. Η Ρωσία ταυτόχρονα είναι και υπέρ του Άσαντ, ο οποίος της παρέχει ναυτικές βάσεις και μια παραδοσιακή συμμαχία. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, για να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ρώσοι εμφανίζονται να εγκρίνουν αυτά τα αεροπορικά χτυπήματα της Τουρκίας, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι δεν εγκρίνουν καθόλου, και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα για τον Ερντογάν, τις οποιασδήποτε ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις. Έτσι. Δηλαδή δεν ευνοούν μια αποφασιστική αλλαγή του συσχετισμού ισχύως στο πεδίο. Ναι, στο πλαίσιο αυτής της, το πόσο πολύτιμη είναι η Τουρκία για εμάς και το πόσο δεν θέλουμε να την στεναχωρήσουμε και να παίξουμε το παιχνίδι της εκλογές, επικοινωνία στον τουρκικό λαό, εντάξει, μπορούμε να δεχτούμε αυτό που ζητάει ο Ερντογάν για αεροπορικά χτυπήματα, αλλά κάποια αποφασιστική αλλαγή στο πεδίο δεν την επιθυμούν. Αυτό φαίνεται και το πώς αλλάζει το όλο κλίμα από τη στιγμή που τέθηκε ζήτημα χερσαίων επιχειρήσεων. Χωρίς βέβαια αυτό να μας κάνει, πώς το λένε, σίγουρους, εν πάση περιπτώσει, για το τι μέλη γενέστε. Καθώς ο Ερντογάν αναζητά ένα μεγάλο έπαθλο μέχρι τις εκλογές. Είναι φανερό αυτό. Έχει οξύνει τη ρητορική του προς όλες τις κατευθύνσεις. Και δεν γνωρίζουμε το πού θα καταλήξει αυτό. Με τα παρόντα δεδομένα πάντως δεν φαίνεται να έχει την έγκριση των δύο μεγάλων δυνάμεων που έχουν ενδιαφέρον στην περιοχή, και ξέρουμε ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία γενικότερα δύσκολα κινείται χωρίς να έχει λάβει έγκριση από έστω έναν από τους δύο. Κύριε Τρούλη, να έρθουμε λίγο όμως στα κάθε μας. Σε αυτό το κλίμα, γιατί υπάρχει μια σχετική ερώτηση προς εσάς από ακροατές, έναντι του αναθεωρητισμού της Τουρκίας και αυτού του ευέλικτου που λειτουργεί, η Ελλάδα οφείλει να προτάσει μόνο την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου ή πρέπει με έναν τρόπο να παίξει με παρουσία στο χώρο ιδίως Ανατολικής Μεσογείου? Και εδώ υπάρχει και ένα περαιτέρω παράδειγμα. Προσέξτε τώρα, εμείς συζητάμε για την εξέβραση εργατών γης από το Πακιστάν με γρήγορες διαδικασίες νόμιμα, την ώρα που ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, συναντώμενος με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, κάνει μια δήλωση ότι Τουρκία και Πακιστάν έχουν κοινά συμφέροντα για τις υποθέσεις του Κασμίρ και της τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Κολλάνε αυτά. Μετρά χρόνια αυτή η συνεργασία Τουρκία. Βεβαίως. Αλλά στο ξαναλένε τώρα που εσείς ζητάς συμφωνία για να έρθουν εργάτες γης. Κοιτάξτε, εδώ έρχεται το θέμα των συμμαχιών. Οι συμμαχίες διαμορφώνονται μέσα από δυνατότητες, βούληση, καλλιέργεια εμπιστοσύνης. Η Ελλάδα νομίζω ότι κάνει ένα σημαντικό λάθος διαχρονικά. Αδυνατούμε, δεν ξέρω, αδιαφορούμε, δεν ξέρω τι, να δείξουμε ότι είμαστε οι επισπεύδοντες αυτής της τουρκικής απειλής, ότι είμαστε αυτοί που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Το θέμα μας διαχρονικά και για την Ανατολική Μεσόγειο που είπατε στην αρχή του ερωτήματος σας, δεν είναι να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για κάτι. Φυσικά και η πειθό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε μια σειρά από ζητήματα, αλλά ας πούμε τώρα στο μυαλό μου μου έρχεται ο ΙΣΜΕΝΤ, συζητήσεις και σε άλλες συζητήσεις μας. Έχουμε αγγίξει σε άλλες συζητήσεις μας. Το θέμα εκεί δεν είναι να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιον άλλο για να γίνει, αλλά
ουσιαστικά να καλλιεργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε να μην αναντιωθούν αν γίνει. Δηλαδή, αν προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Μεγάλη κουβέντα αυτό που λέτε. Ουσιαστικά, αναζητούμε, μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα πλαίσιο μέσα από μελέτες, μέσα από έβρεση κεφαλαίων, διεθνοδικαιικά, αν θέλετε. Γεωτρήσεις. Μέσα από συμφωνίες με Αίγυπτο, που αυτό βέβαια βλέπουμε ότι έχει αγνοηθεί. Είδαμε την περιοχή μεταξύ 28 και 32 ότι αγνοήθηκε η συμφωνία με την Αίγυπτο. Και όσο ζητούμε έγκριση για το οποιοδήποτε βήμα θέλουμε να κάνουμε, τόσο φανερώνονται ζητήματα αξιοπιστίας, έλλειψη αξιοπιστίας, τόσο φανερώνεται η απουσία βούλησης από πλευράς μας. Η δυνατότητά μας να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο έρχεται μέσα από τη βούλησή μας και μέσα από την προσήλωσή μας στο να τα υλοποιήσουμε. Ξέρετε, το διεθνές δίκαιο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και ιδιαίτερα η σύμβαση του 1982 είναι μια σύμβαση η οποία ήταν ένα δώρο, αν θέλετε, για ένα κράτος ναυτικό όπως η Ελλάδα, το οποίο εμείς αδυνατούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και σίγουρα έχει πολλούς περιορισμούς. Το έχουμε δει στην περίπτωση της Κύπρου, το πώς το διεθνές δίκαιο έχει περιορισμούς. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πλαίσιο νομιμοποίησης στρατηγικών. Για να νομιμοποιήσουμε μια στρατηγική, έχουμε αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα σαν Ελλάδα να το επικαλούμαστε αυτό το διεθνές δίκαιο. Να πούμε δύο πράγματα για τα βασικά. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη, για παράδειγμα, έτσι, εκτείνεται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Είχε φτιαχτεί το 1982 κυρίως για τα ωκεάνια κράτη, για αυτά που έχουν μεγάλες θαλάσσιες επιπτάσεις μπροστά τους. Στην περίπτωση της Μεσογείου, της Ελλάδας, τέτοιες αποστάσεις δεν υπάρχουν, δηλαδή συνολικά 400 και πάνω ναυτικών μιλίων. Οι αποστάσεις είναι μικρότερες από 400 ναυτικών μιλίων. Άρα εδώ μιλάμε για μια διαδικασία της μέσης γραμμής. Είναι τώρα στην επικαιρότητα το θέμα με τις γεωτρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Όχι όμως νότια και νοτιοανατολικά, λέω εγώ, που είναι και το τουρκολιβικό, ε. Ακριβώς. Μα αυτό, εκεί είναι το θέμα, ότι κηρύξαμε μια ναύτεξ, η οποία φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαβρού. Πολύ ορθά, γενικά δεν θέλω να φανώ και είναι πολύ θετικές κινήσεις το γεγονός ότι ξεκινάμε αυτή την ιστορία. Αλλά δυστυχώς σε κάθε ευκαιρία αποδεικνύουμε, ή μάλλον αποδεικνύουμε, τέλος πάντων βάζουμε νερό στο μήλο, ότι υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει κανένα ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Αυτή ήταν η μόνιμη αιτίαση, αν θέλετε, της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες. Και ήταν η μόνιμη αιτία στην οποία εμείς προσπαθούσαμε να αποκρούσουμε. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια ναύτεξ που φτάνει 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαβρού. Μιλάμε για μια συνολική απόσταση 140 ναυτικά μίλια από τη Γαβρού μέχρι τη Λιβική ακτή, που σημαίνει ότι ουσιαστικά στα 70 είναι η μέση γραμμή. Είναι η μέση γραμμή. Και πρέπει να απολογούμαστε για το τι κάνουμε εμείς στα 40 μίλια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν πηγαίνουμε ανατολικά, όπως είπατε, δεν πηγαίνουμε νοτιοανατολικά. Και δεν γίνεται καμία συζήτηση. Το είδαμε αυτό και με την ευκαιρία της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας για την οριοθέτηση ΣΑΒΟΣ. Δεν γίνεται καμία συζήτηση για μια σειρά άλλων γεωγραφικών πεδίων που καίνε εντός εισαγωγικών. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά νομιμοποιούμε εντός πολλών εισαγωγικών τις αιτιάσεις της Τουρκίας. Μονίμως και πολύ σωστά λέμε, ξαναλέμε, ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είναι θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου. Αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε ότι είμαστε θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να το εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο εδώ μας απονέμει κάποια δικαιώματα. Φτάσαμε, ξεκίνησε μια κουβέντα, θα θυμάστε πολύ καλά, το 2017-2018, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Τότε υπήρχε ένας οριμαγδός ότι αναγνωρίζουμε από την αντιπολίτευση, ένας οριμαγδός ότι αναγνωρίζουμε ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Ερχόμαστε τώρα, κάνουμε μια συμφωνία για το Ιόνιο τελικά, από την αντιπολίτευση, η οποία τότε κατήγγειλε αυτήν την πολιτική. Και μάλιστα χωρίς να συμπεριληφθούν τα Κύθυρα, που είναι ένα σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα στην έξοδο βορρά-νότου, το γεωπολιτικό αξόνιο βορρά-νότου. Και αναγνωρίζουμε ότι το Αιγαίο, εντός εισαγωγικών αναγνωρίζουμε, υπάγεται σε ένα είδος ειδικού καθεστώτος, όπου διακηρύττει η Τουρκία, η οποία μάλιστα έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στον Εύξεινο, αλλά όχι στο Αιγαίο.
αυτό, ξέρετε, ο ανορθολογισμός έχει κάποιο, έχει κάποια όρια. Μονίμως με διάφορα επεισόδια, είτε με την άρνησή μας να στηρίξουμε τον EastMed, είτε με το πώς διαχειριστήκαμε τα 12 ναυτικά μίλια και συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε, είτε τώρα με τις έρευνες νοτίωσης Κρήτης, μονίμως κλείνουμε το μάτι, δείχνουμε φόβο, απουσία αξιοπιστίας και δίνουμε περιθώριο σε επιχειρήματα ότι ξέρετε, το Αιγαίο είναι μια ειδική περίπτωση. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Πρόσφατα, γιατί, για να μην φανώ μονομερή στην κριτική μου, πρόσφατα άκουσα μια πρόταση για επέκταση στην Ανατολική Μεσόγειο και νότια της Κρήτης, των χωρικών υδάτων. Τι απέγινε αυτός ο ρημαγδός του 2018, όταν Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι το Καστελόριζο ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικά διέκρινε το αρχιπέλαγος πολιτικά και νομικά. Τώρα τι συμβαίνει, έχουμε φτάσει σε ένα μυθιδατισμό, δηλαδή να λέμε, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο να το δούμε αυτό και εμείς θέλουμε να το κάνουμε έτσι. Τι πάνε να πει και εμείς θέλουμε να το κάνουμε έτσι? Θα υπάρξει μια πρόταση αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα τα οποία τις πρόνοιες τις οποίες τις προσφέρει σε όλα τα επίπεδα και όπως προβλέπεται. Υπάρχει μια σειρά επεισοδίων, αν θέλετε, μια έμεση παραδοχή ότι το Αιγαίο, ξαναλέω, συνιστά εντός εισαγωγικών ειδική περίπτωση. Είναι αυτό το θέμα. Και το είπα και νωρίτερα ότι αυτό φάνηκε και στη συμφωνία μας με την Αίγυπτο και την εξαίρεση της περιοχής μεταξύ του Ιππορικού. Κύριε Τρούλη, επειδή και ο χρόνος πιέζει, και επειδή όμως ταυτόχρονα έχετε άριστη γνώση του πώς κινείται η Τουρκία, το ερώτημά μου το τελευταίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Η χειραψία, λέω, Μουντιάλ στο Κατάρ μεταξύ Ερντογάν και Σίση, μόνο τυχαία που δεν είναι, ας λένε κάποιοι για εγχώρια κατανάλωση ότι και τι έγινε. Δεν είναι και τι έγινε, γιατί η Τουρκία ήδη ανακοινώνει συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας Τουρκίας και Αιγύπτου. Δράτωμαι λοιπόν της ευκαιρίας να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή γνωρίζετε πώς κινείται η Τουρκία, μπορεί αυτό να αποτελεί το πρώτο βήμα για να έρθει να κουμπώσει στο ότι δεν έχουμε διευθετήσει πέραν του 28ου μεσημβρινού εμείς με την Αίγυπτο η Τουρκία? Σχετικά με την οριοθέτηση σε αυτή την περιοχή, είχαμε πει, θυμάμαι και μια συνέντευξη τότε του Υπουργού Εξωτερικών σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, όπου όταν ρωτήθηκε πότε θα γίνει, πότε θα κάνουν μια συμφωνία με την Κύπρο για αυτή την περιοχή, είπε όλα στην ώρα τους. Αυτή η ώρα ακόμα δεν έχει έρθει. Ξέρετε, σχετίζεται άμεσα με αυτό που με ρωτήσατε, από την άποψη ότι έπρεπε να έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο, αν θέλετε, και ενδεχομένως και με κάποιες παραχωρήσεις που ούτως ή άλλως κάναμε και στην περίπτωση της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας και της Ελληνοαιγυπτιακής, προκειμένου να έχουμε κλειδώσει και αυτήν την περιοχή. Δεν το κάναμε. Και ξέρετε, αυτά είναι μηνύματα όχι μόνο προς τους αντιπάλους, αλλά και προς τους φίλους, όπως η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εξουσία ο Σίση, ο οποίος ανέτρεψε τη μουσουλμανική αδελφότητα, η οποία είναι η οργάνωση με την οποία συνεργαζόταν κατά κύριο λόγο η Τουρκία στην Ευρώτερη Μέση Ανατολή, και ήταν και ο διάβλος και είναι ο διάβλος, αν θέλετε, της άσκησης επιρροής σε μια σειρά από χώρες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι, πώς να το πω, είναι ανελαστικό, δηλαδή θέτει όρια σε αυτή την συνεργασία που θα μπορούσε να κάνει, σε αυτή την συνεργασία που θα μπορούσε να προχωρήσει η Τουρκία και η Αίγυπτος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχουν σε αυτή την εξίσωση αναλώσιμοι όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος, οι οποίοι με την πολιτική τους θα αποτελέσουν αυτούς τους αναλώσιμους. Υπάρχει μια γενικότερη παρεξήγηση στο πώς προσεγγίζουμε, αν θέλετε, ένα παράγοντα όπως η Αίγυπτος. Το είδαμε πρόσφατα και με τη συμφωνία για την οριοθέτηση του χώρου έρευνας και διάσωσης, που ήταν απλά, είχε, αν θέλετε, οι πανηγυρισμοί αυτοί είχαν απλά, αν θέλετε,
επικοινωνιακό χαρακτήρα, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από την επιβεβαίωση από την Αίγυπτο ότι αναγνωρίζει όσα ισχύουν διοικητικά και νομικά. Ο χώρος έρευνας και διάσωσης ούτως ή άλλως συνδέεται με το φύρα συνών. Σωστό. Υποχρεώσεις είναι στο κάτω-κάτω, δεν είναι δικαιώματα αυτά. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι θα έρθει το Αιγυπτιακό λιμενικό να υπερασπίσει το διεθνές δίκαιο ή τέλος πάντων ότι καλύπτει ζητήματα κυριαρχίας σε αυτήν την γεωγραφική ζώνη. Είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Δυστυχώς, αυτή η άρνησή μας να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων, ξαναλέω ό,τι είπα και στην αρχή της συνέντευξής μου για τον East Med. Ο East Med είναι ουσιαστικά αυτός ο παράγοντας ο οποίος θα μπορούσε να οθήσει, να δώσει όθηση στις σχέσεις μεταξύ των κρατών τα οποία θέλουν μια ενεργειακή συνεργασία στην περιοχή και θέλουν την υποδόμηση μιας γέφυρας με τις καταναλωτικές αγορές της Δύσης. Βλέπουμε ότι αυτός ο αγωγός δεν προωθήθηκε, παρότι υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει Κύπρος, υπάρχει συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, με την ευμεγέθη εσωτερική αγορά, αλλά πάντα υπάρχουν κοιτάσματα προς εκμετάλλευση και εξαγωγές. Υπάρχει και η Ελλάδα δυνητικά, η οποία μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι διστακτικά. Και υπάρχει και το time, έτσι, με την απομόνωση της Ρωσίας, με την θέληση να απομονηθεί η Ρωσία. Εμείς αυτό αρνούμαστε να το κατοχυρώσουμε. Δεν διδασκόμαστε από τα λάθη μας. Είδαμε και πριν 1,5-2 χρόνια ότι είχαμε μια συμφωνία Ελλάδα-ΗΠΑ, μια αμυντική συμφωνία, και μόλις 1,5 μήνα μετά βγήκε η Νούλαντ, η υφυπουργός κυρία Νούλαντ, και διαχειλέοντας ουσιαστικά αποσύρθηκε η αμερικανική στήριξη στο έργο. Και αυτό, όλα αυτά είναι μηνύματα που περνούν σε κράτη όπως η Αίγυπτος, όπως το Ισραήλ, κράτη τα οποία θέλουν ουσιαστικά να έχουν έναν εταίρο, ένα σύμμαχο στην περιοχή, ο οποίος να έχει τη βούληση, αν θέλετε, να σταθεί δίπλα τους και να υπερασπιστεί με δυναμισμό, αν θέλετε, τα κοινά συμφέροντα. Κύριε Τρούλη, επειδή πρέπει να σας κλείσω, απαντήστε μου ή δυνατόν σε μία πρόταση. Ρωτά εδώ ο φίλος ο Στέφανος. Γνωρίζει ο κύριος Τρούλης αν το σύμπλεγμα Καστελορίζου για την Αίγυπτο θεωρείται εν δυνάμει χώρος για την ολοκλήρωση οριοθέτησης μαζί μας ή όχι? Το θέμα είναι τι λέμε εμείς, Στέφανε. Ναι, κύριε Τρούλη. Αυτό υπονόησα πριν. Καταρχάς, η νομική διάσταση, από νομική άποψη δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει αυτό. Αλλά πολιτικά αυτό ακριβώς εννοούσα όταν είπα ότι και κάποιες παραχωρήσεις, αν θέλετε, με μια μειωμένη επίρρεια, εδώ πήρε μειωμένη επίρρεια η Κρήτη με την Αίγυπτο, προκειμένου να επιτευχθούν κάποιοι πολιτικοί στόχοι τώρα που έχει ανοίξει αυτός ο φαύλος κύκλος, δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτική. Αν και το ζήτημα εδώ, το κλειδί, είναι η στρογγύλη. Δηλαδή η στρογγύλη, η οποία ουσιαστικά είναι και αυτή που παρέχει το τριεθνές, το ΑΟΣ, Ελλάδος, εντός πολλών εισαγωγικών, Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Εδώ, αν η Αίγυπτος θέλει να μπει σε μια συνεργασία, σε ένα σχήμα, σε ένα διεθνές καθεστώς με την Ελλάδα, προκειμένου να προωθήσει και την ενεργειακή συνεργασία στην περιοχή, νομίζω ότι είναι έτοιμη να δεχτεί κάποια τέτοια ζητήματα. Τη στιγμή που αναγνωριστεί το Καστελόριζο, μια οριοθέτηση ενδεχόμενη με την Τουρκία, ουσιαστικά θα της έφερνε τις ίδιες ίσως και μεγαλύτερες ζημίες. Και δεδομένης της εσωτερικής συγκρότησης της Αιγύπτου και του παρεμβατικού ρόλου της Τουρκίας μέσω της μουσουλμανικής αδερφότητας που ξαναείπα πριν, νομίζω ότι δεν θα ήμασταν μακριά από μια τέτοια συμφωνία. Απλά χρειάζεται βούληση. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Μάρκος Τρούλης, τον ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Τρούλη. Να είστε καλά.